Παρακαλώ. Κύριε, καλησπέρα σας. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτόν τον λόγο. Ελευθεριάτης ονομάζομαι, είμαι υπάλληλος της ΔΚΠΑ. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Όπως πολλοί άλλοι συναδελφοί μου και πιο παλιοί, εγώ θα αναφερθώ λίγο στο ανθρώπινο κομμάτι της ιστορίας της ΔΚΠΑ. Σύντομα, σπάει. Πράγμα που νιώθουμε και 28 ότι αμελεί η Δημοτική Αρχή. Ενώ η Δημοτική Αρχή είχε δηλώσει αρχής εξ αρχής ότι θα είμαστε στην ίδια όχθη, στην πορεία νομίζω ότι κάποιοι που είχαν τη Δημοτική Αρχή άρχισαν να περνάνε στην απέναντι. Εν τέλει, για να μην ακριβολογώ, έχουμε το εξής, ότι είμαστε 28 εργαζόμενοι που δουλεύαμε σε άθλιες συνθήκες, με μισό μισθό από ό,τι η μόνιμη δημόσιοι υπάλληλοι, προσφέραμε το διπλό έργο στο Δήμα Αγίων Θεοδόρων και δεν ανεχόμαστε να μας συμπεριφέρεστε έτσι. Έχει φτάσει ο κόπος στο χθέν. Όπως σας έχουμε ήδη μοιράσει, η διαμαρτυρία μας, είμαστε 20 μήνες ακλήρωτοι. Δεν πάει άλλο. Πλέον, για να μην θεωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή ότι την προδώσαμε... Δεν σου αφέβει τα υπροδίψεις. Όχι, κύριε. Ήταν μέσω δημοτικών επιχειρήσεων, όπως γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η σχέση εργασίας μας ήταν πραγματική. Αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Πρέπει να σου πω ότι στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναγνωρίζεται η σχέση εργασίας. Αν ακόμα ο Δήμαρχος λέει ή θέλει να λέει ότι είναι μαζί μας, θα πρέπει να κάνει κάτι άμεσα. Θέλουμε να μάθουμε γιατί κολλησιαργεί το θέμα του εγκαθαριστή. Φανταστείτε ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο αναγνωρίζει και αναφέρει χαρακτηριστικά. Συντρέφουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα, διότι η επιβράμιση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημιά στους εργαζομένους. Φανταστείτε, το αναγνωρίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο, αλλά μάλλον η Δημοτική Αρχή δεν το αναγνωρίζει. Δεν αισθανόμαστε ότι ήσταν το πράγμα. Θέλουμε μία απάντηση. Πότε βγήκε η απόφαση, κύριε. 31-8-12. Θέλουμε μία απάντηση. Αναφορικά με τον εκαθαριστή. Θέλουμε μία δέσμευση. Αναφορικά με την εισήγηση του κυρίου Τράντα. Θέλουμε μία διευκρίνηση. Αναφορικά με τα ένσημά μας. Βλέπετε κι εσείς ότι πλέον το πρόβλημα της ΔΚΠΑΘ είναι πολύπλευρο για μας. Είμαστε σύσσωμοι εδώ και 28. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο αισθητή την παρουσία μας. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να μας αντιμετωπίσετε σαν ανθρώπους. Δεν θέλουμε να καταφύγουμε σε άλλες ενέργειες. Σας παρακαλώ, συντομεύετε. Δεν έχω να προσθέσω. Το μόνο που έχω να πω είναι να μας καταλάβετε. Όλοι. Δημοτική Αρχή και αντιπολίτευση. Να είσαι καλά.